Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μετά τους πρόσφατους ισχυρούς σεισμούς, σειρά είχε η κακοκαιρία Κάρμελ. Εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, κατέρευσε η θερμοπρόσωψη στην εκκλησία του Αφέντη Χριστού στην είσοδο του Αρκαλοχωρίου, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Είχαμε κάποιες μικρές ζημιές λόγω της βροχόπτωσης που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Στην εκκλησία του Αφέντη Χριστού η θερμοπρόσωψη ξεκόλλησε λόγω του μεγάλου προβλημάτων που έχει υποστεί η εκκλησία από το σεισμό και έχουμε μια μικρή κατάρρευση της θερμοπρόσωψης στην εκκλησία. Τι να πεις. Ό,τι έχουν μείνει, τα αποτελειώνει η βροχή και τα σεισμουλάκια τα μικρά που κάνει σήμερα πάλι έκανε ένα 3,5, 3, τόσο κάπου. Η κακοκαιρία Κάρμελ επιδείνωσε την κατάσταση των λαβωμένων κτηρίων ενώ προκάλεσε μικροκαταρρεύσεις σε παλιά πετρόκτιστα σπίτια. Καινούργιες, ναι. Αυτά είναι δύο ημερών. Από το Σάββατο γιατί ξεπλένονται, ας πούμε, τα χώματα και πέφτουνε μόνα τους. Το θέμα είναι ότι σήμερα έκανε αρκετούς 2-3 μεγαλύτερους σεισμούς και επειδή αυτό έκανε και πριν από το Σεπτέμβρη, ας πούμε, όλοι φοβούνται μην γίνει κάποιος μεγαλύτερος. Τα παλιά κτίρια, ας πούμε, που είναι πέτρινα, μπορεί να έχει ζημίες. Σίγουρα τύχει πολύ νερό, έκανε πολύ νερό τώρα. Εγώ βλέπω στο σπίτι το δικό μου, που είναι προς το παρόν μη κατοικήσιμο, έτσι. Λοιπόν, την πρώτη μέρα, τον πρώτο στο μεγάλο σεισμό, το τζάκι, ας πούμε, άνοιξε λίγο. Στο δεύτερο, την επαύριο, άνοιξε πιο πολύ. Τώρα έχουν πέσει τα κομμάτια. Κάθε μέρα πέτυχε κάτι παραπάνω. Τώρα κάνετε άρση επικινδυνότητας, έτσι. Ναι. Όπου κρέμεται κάτι να το ρίξουμε, να μαζέψουμε τα μπαζάκια, να περνάνε οι δρόμοι. Τώρα προχωράμε στην άρση επικινδυνότητας κάποιων επικίνδυνων κτηρίων που έχουμε εδώ στο Καλοχώρι. Την προηγούμενες μέρες ήμασταν στο Χουμέρι και στο Αρχοντικό και προχωράμε σε άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων στοιχείων από τους δρόμους προκειμένου να είμαστε πιο ασφαλείς για τους δημότες μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που εκατοντάδες κτίρια έχουν κρυθεί έτοιμο όροπα με την όλη διαδικασία να κυλά με αργούς ρυθμούς, καθώς μόλις 6 δημότες έχουν παραλάβει πρωτόκολλα κατεδάφισης. Σίγουρα αυτό που είναι πολύ επικίνδυνο είναι τα κτίρια που είναι κατεδαφιστέα, που περιμένουμε τα πρωτόκολλα κατεδάφισης από τη ΔΑΕΦΚ. Δεν έχουν παραλάβει ιδιοκτήτες, πολύ μάλλον ιδιοκτήτες πρωτόκολλα. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, γύρω στους 5 με 6 ιδιοκτήτες έχουν παραλάβει πρωτόκολλα κατεδάφισης προκειμένου να προχωρήσουμε σε κατεδαφίσεις κτηρίων που είναι και τα πιο επικίνδυνα κτίρια. Εν τω μεταξύ, με τον φόβο των σεισμών, εξακολουθούν να ζουν δημότες της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου, όπου και σήμερα το πρωί σημειώθηκε σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ από τις 3 αξιμερώματα μέχρι και τις 11.30 το πρωί σημειώθηκαν συνολικά 20 σεισμικές δονήσεις. Φοβηθήκατε πάλι? Τώρα έχουμε γίνει πλέον σεισμολόγοι και με το παραμικρό καταλαβαίνουμε και πόσα Ρίχτερ είναι. Εδώ κοιμούνται? Ναι. Ελάτε μέσα να δείτε. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε το παράπηγμα που έχει στήσει μια οικογένεια στο Αρκαλοχώρι, καθώς και το πρόχειρο σπιτικό που ετοιμάζει ακριβώς δίπλα για τη φιλοξενία 6 ατόμων. Αν και το σπίτι τους κρίθηκε πράσινο, ο φόβος, όπως μας είπαν, κυριαρχεί. Είναι φτιάχνουμε ένα πιο μεγάλο και πιο σταθερό για να μένουμε μέχρι να δούμε τι θα απογίνουμε. Σε κύφκο δεν μπορεί να πάτε, σε κύφκο? Επίσης έχουν βγάλει πράσινο εδώ. Ναι. Δεν μας... Δεν δικαιάμε. Θα κοιμόμαστε όταν φτιάξαμε. Ναι. Τώρα είμαστε πρόχειρα εδώ.